Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε έξω από το Μήλο του Παπά. Ξεκινάει σήμερα, τώρα αυτή την ώρα, το 6ο Φεστιβάλ Κόμιξ Λάρισας. Τα κόμιξ, σαν τέχνη, με το σχέδιο, το λόγο, το χρώμα ή την απουσία χρώματος, έχουν τεράστιο εύρος. Παράλληλα, έχουν την πλαστικότητα και την ευκολία να συνομιλούν με τις άλλες τέχνες και να εισέρχονται με μεγάλη ευκολία στο δημόσιο χώρο, στην καθημερινότητα του πολίτη, στην πόλη μας. Ακριβώς πίσω μας βλέπουμε ένα έργο του Ζάκο Άσκο, ο οποίος είναι ο επίσημος καλεσμένος του φετινού φεστιβάλ, ένα έργο το οποίο προβάλλεται στον τοίχο του Μήλου του Παπά. Παράλληλα, λίγο πιο κάτω επί της Γεωργιάδου, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε πλέον στην πόλη μας ένα πολύ όμορφο γκράφιτι του Ζάκο Άσκο, το οποίο έχει θεματικό πυρήνα το στάχι, την τροφή, το ψωμί, το οποίο συνδέεται νοηματικά τόσο με την ιστορία της πόλης, αλλά αποτελεί και ένα νήμο το οποίο συνδέει τις κουλτούρες των δύο λαών, της Ελλάδας και της Κολομβίας, αποκαλύπτοντάς μας και με έκπληξη ενδεχομένως για μερικούς πολλά κοινά χαρακτηριστικά σημεία που έχουμε ως λαοί. Τις επόμενες τρεις μέρες λοιπόν θα έχουμε στο Μήλο του Παπά συναυλίες, ομιλίες, εργαστήρια τέχνης, εκθέσεις κόμιξ με πάνω από 130 καλλιτέχνες. Εκτός του Ζάκο Άσκο που προαναφέραμε, θα έχουμε μια μεγάλη έκθεση σε συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών του Ούγκο Πράτ. Είπαμε 130 καλλιτέχνες, stand-up comedy, μεγάλες εκπλήξεις, δρόμενα για μικρούς, μεγάλους, λάτρεις των κόμικ σε όλη την πόλη μας. Σας περιμένουμε όλους στο Μήλο του Παπά.